Τι έγινε, Σιλβί μου, ήρθανε. Σιλβί μου. Άσε με! Λένε, τι ρε Ζηλίκα, αυτά. Γαμώ. Άδικα κατηγόρησε την τζία της βούτυξε. Και ο μπαμπάς λέει με δύο καημούς θα φύγει, το δικό σου και το δικό μου. Ο ένας του γιος Μπάτσος και ο άλλος Ρεμάλι. Αυτό γιατί νόμιζε θα τη Ρουφιάνο. Και αυτό γιατί έριχνε φάσφαιρα και έπρεπε να το φέρω. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να γλιτώσω από το Σερέντι. Ποιος? Αυτός. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Τέλειωνε! Μισό λεπτό, έχει στραβώσει το βηματάκι. Μην αντιμιλάς, αν δεν μπορείς εσύ να φωνάξεις με κάποιον άλλον, άχρηστε! Ήρεμα, μην τον αγχώνεις. Γιατί εγχείρηση θα κάνει. Δεν υπάρχει λόγος να τον πρεζάρεις έτσι. Δεν υπάρχει, για ρώτα τον. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Σκασμός θα απαντήσεις κιόλας. Μην τολμήσεις. Το κόβουμε τώρα. Άλλο μας καίει. Σήκωτε. Έτοιμο. Βάλτε το DVD ρετζέρα να τελειώνουμε. Να το βάλω. Να σας προειδοποιήσω όμως ότι είναι ερασιτεχνική λήψη, ο κακοφωτισμένο και ο ήχος είναι λίγο. Εντάξει. Δεν θα το στείλουμε στο φεστιβάλ. Βάλτε το να το δούμε επιτέλους. Οφείλω να σας πω ότι. Πολλά οφείλεις, αλλά δεν τις παρούσεις. Θα πατήσεις το play ή ούτε αυτό δεν μπορείς. Νωρίς ήρθε σήμερα. Είχα λίγο χρόνο και είπα να τον εκμεταλλευτούμε κατά πως πρέπει. Δεν έκανα καλά. Πολύ καλά έκανες. Ποτάκι να βάλω. Ποτάκι. Πρώτα θα βγω εσένα και μετά βλέπω. Ξεκινάς με δυνατό ποτό. Θα κάνεις κεφάλι. Γι' αυτό ήρθα σε σένα, δολκοδιάρα μου. Αν ήθελα ψόφια πράγματα, θα καθόμουν με τη γυναίκα μου. Μωρέ, πότε θα τη φέρεις από εδώ να τη γνωρίσω. Μη με χαλάς, ρε Σιτζία, τώρα. Μη με χαλάς. Για την γλώσσα θα μιλάμε. Τα πηγαίνατε πάντα άσχημα ή τώρα τελευταία στράβωσε το πράγμα. Ωραία, ας μην ήταν ο γέρος της υπουργός και θα σου έλεγα εγώ. Και το ξέρει η Ρουφιάνα, γι' αυτό μου έχει κάνει τη ζωή μαύρη. Και γιατί δεν τη χωρίζεις. Θα γίνει και αυτό με τη σειρά του. Ετοιμάζω μια δουλίτσα, αν όλα πάνε καλά, δεν θα έχω ανάγκη ούτε τα φράγκα της, ούτε τις γνωριμίες της. Θα της δώσω ένα σουτ και θα πάει από εκεί που ήρθε. Καίνε τα φιλιά σου, Λεωνίδα μου, καίνε. Ζεματάνε και τα τάν και τα επιτά σου είναι φωτιά. Ωραδίτσα μου. Θα μου το σκίσεις, Λεωνίδα, σιγά. Δεν αξίζω ένα σκισμένο φόρεμα. Πρόσεξε, Λεωνίδα, πρόσεξε. Κάτσε. Να ετοιμάσω και το Λεωνίδα. Να το προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Όχι βέβαια, δεν θέλω να χάσω την παραμικρή λεπτομέρεια. Το ξέρα. Επειδή μάλλον πρόκειται για προσωπικές στιγμές στη Τζία. Ακόμα στο μάλλον είστε. Μάλιστα για πολύ προσωπικές, νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα. Αφεντικό, από τη στιγμή που τις μοιράζετε μαζί μας, πάβουν να είναι προσωπικές. Ειδικά τα προσωπικά του με το Φερέτη πρέπει να τα γνωρίζουμε. Τον ήχο τουλάχιστον μπορούμε να το χαμηλώσουμε λιγάκι. Δεν είσαι καλά. Και αν πει κάτι σημαντικό ο Φερέτης, θα το χάσουμε.
Λεωνίδα μου. Για διορισμό το πας. Για διορισμό. Στο δωμάτιό της. Έχει να βγει από χθες. Μωρέ, υποφέρει, αλλά δεν το παραδέχεται. Πώς πάει το αφιενικό σου? Πάντως, Νικόλα μου, δεν τα κάνεις καλά τα πράγματα. Έφυγες με την ουρά στα σχέδια χωρίς να της πεις κουβέντα. Τι πάει να πει δεν ήθελε, με το ζόρι, θέλει ζόρισμα η Πέννη, αλλιώς θα σε καβαλήσει. Για μισό. Κάτι σύννεφα βλέπω μαζευτήκανε. Και αν δεν βάλω το χέρι μου να τα διώξω. Σύννεφα, λέω, το πάει για βροχή. Να και μπόρα. Πλάτε στο μπάτσο κάνεις. Λοιπόν, Νικόλα μου, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σε συμπαθώ και το έχεις καταλάβει. Όποτε αποφασίσεις, έλα να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με την Πέννη. Ναι, θα σε στηρίξω κι εγώ. Φιλάκια, καλό βράδυ. Χώνομαι ανάμεσα στο ζευγάρι, το ξέρω και καλά κάνω. Μάνα είμαι και θέλω το καλό της κόρης μου και μην ακούσω λέξη. Σκέφτηκες την περίπτωση να μην ταιριάζουνε? Λέξη, είπαμε εσύ το χαβά σου. Ο έρωτας είναι χημεία, αλυσιδωτές χημικές ενώσεις. Μία να μην πάει καλά, χαλάει όλο το πράγμα. Βέβαια, και εσύ ξέρεις καλά από ενώσεις. Μπορεί να μην τα βρίσκουν στο κρεβάτι. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό στην ηλικία τους? Και για την ηλικία του μπαμπά ήταν σημαντικό, αλλά αυτό δεν σε εμπόδισε να το ξεκάνεις. Άντε πάλι το ίδιο τροπάριο. Μόλις σε στριμώξω, χρησιμοποιείς το συγχωρεμένο για να ξεφύγεις. Εσύ τον χρησιμοποίησες μία και καλή. Σκότωσες έναν άγιον άνθρωπο μόνο και μόνο για να χορτάσεις τις λέμαργες σεξουαλικές ωρέξεις σου. Και μη χειρότερα. Στην ηλικία σου έπρεπε να πλέκεις για τα εγγόνια σου και όχι να κάνεις προστιχές. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Πες, τι έχεις να πεις? Ότι έφταιγε η καρδιά του, το ξέρες το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσες να συγκρατηθείς. Τι να σου κάνω που έχω ορκιστεί να μην μιλήσω? Καλά, από εκεί. Σε εμποδίζει ένα όρκο. Εσύ δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Ο όρκος της σιωπής μερικές φορές είναι πολύ χρήσιμος για όλους. Δεν το δοκιμάζεις? Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω. Έξω από τα δόντια όλα, χύμα. Αυτό είναι και το πρόβλημά σου. Και τσιτώνεις και τα νεύρα όλων. Δοκίμασε. Ξεκίνα με το θράσο. Δεν θα χάσεις. Τι καταλαβαίνω τι λες? Έχεις δει την ταινία Το σπίτι των πνευμάτων? Δεν βλέπω θρίλερ. Πολιτική ταινία ήτανε. Ακόμη χειρότερα, τις βαριέμαι. Τέλος πάντων, θα σου τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Όταν παραζωρίσανε τα πράγματα ανάμεσα στο ζευγάρι, η ηρωίδα ορκίστηκε να μην ξαναμιλήσει στον άντρα της ποτέ. Και κατάφερε κάτι? Τα πάντα. Τον έκανε να νιώθει την απουσία της ακόμα και όταν ξάπλωνε δίπλα του στο κρεβάτι. Ναι. Και τι έγινε στο τέλος, τα ξαναφτιάξανε? Πεθάνανε και οι δύο. Χωρίς να ξαναμιλήσουνε? Χωρίς, αλλά στις ταινίες τα δείχνουν τα πράγματα πιο δραματικά. Εσύ μην το τραβήξεις και τόσο. Δεν είναι κακή ιδέα να τον κάνω να νιώσει την απουσία μου. Όσο το σκέφτομαι, τόσο μου αρέσει. Αμήν Παναγία μου, κάντε να το βουλώσει, να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Όσο και να κρατήσει, καλό θα είναι. Λεωνίδα μου. Αυτό το σημείο το ξαναείδατε, το πάμε παρακάτω. Υπέροχα. Η πονεδομία μας κλείνει το μαγαζί και εσείς βλέπετε τηλεόραση. Είμαστε με τα καλά μας εδώ μέσα. Τσόντα βλέπετε? Αυτό πια. Όχι και τσόντα, όλα και όλα. Αλλά τι είναι, Μπέργκμαν? Εσύ είσαι αυτή? Και ο Σερέτης? Μόνο μη ζητήσεις να το ξαναδείς από την αρχή. Ως εδώ, φτάνει. Κλείστε το, φτάνει, γαμώ το, φτάνει. Έχει δίκιο, φτάνει. Αρκετά είδαμε. Νομίζω ότι έχει 5 εκθλήπτα ακόμα. Εντάξει, την ουσία την πιάσαμε. Μπράβο, Τζία, τέτοια έκπληξη δεν την περίμενα ούτε από σένα. Μήπως την περίμενα εγώ? Αλλά τι να κάνω. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Από όλους είδα να πιάνεσαι. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω. Έπρεπε να κάνω το κορόιτο και να αφήσω το Σερέτη να σα τσακίσει. Τζία, σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους όλων. Ήθελε κότσι αυτό που έκανες και σε ευχαριστώ, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα εκθέσουμε και σένα. Αχ, κυρία Θράσου. Ήσασταν και παραμένετε καλός άνθρωπος. Μη σας νοιάζει για μένα. Έτσι κι αλλιώς, όλοι για εξόλης και προόλης με έχουνε. Γιατί άραγε? Αν συνεχίσεις να με ειρωνεύεσαι. Σιλβή, σε παρακαλώ. Η Τζία για χάρη μας τα παίζει όλα για όλα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Θα θυσιαστεί για το κοινό καλό. Δεν μας λέει και το πώς. Ο Σερέτης τρέμει τη γυναίκα του. Εάν τον εκβιάσουμε ότι αυτό θα φτάσει στα χέρια της, θα σταματήσει να μας κυνηγάει. Συγγνώμη, ακούω για εκβιασμούς. Βλέπω ροζ DVD. Θα κάνει κανείς τον κόπο να με ενημερώσει? Η Τζία είχε γράψει σε βίντεο τις προσωπικές της στιγμές με τον Σερέτη. Εκείνο που αναρωτιέμαι είναι γιατί. Τι λόγο είχε? Σωστά. Πού ήξερες ότι θα έχουμε μπλεξίματα με τον Σερέτη και τράβηξε το βίντεο? Τα έχει κάνει πλακάκια μαζί του? Το τυράκι του ήθινα? Γι' αυτό κρυβάκου και πίθα τη πόρτα συνέχεια. Ναι, κολλήστε με και στον τοίχο. Απάτσε, Τζία, ήθελε να τον έχει στο χέρι σε περίπτωση που χάλαγε συνεργασία σα. Γι' αυτό έβαλε την κάμερα στο καμαρίνι. Του δίνει ραπόρτο για τι δουλειέ μα. Γι' αυτό ήξερε τόσα για μα ο Σερέτης.
Μιλάς κατόπρωμα γιατί εδώ μέσα θα σε θάψω. Ναι, το παραδέχομαι. Ήμουν το αυτή και το μάτι του Σερέτη. Αναγκαστικά. Ο Σερέτης με εκβίαζε, τον φοβόμουν να με έκανε ό,τι ήθελε. Δεν άντεξα. Τα πάω όλα στο συγχωρεμένο τον Αποστόλη. Μόνο που ο αδελφός μου δεν ζει για να μας πει αν λες αλήθεια. Αλήθεια είναι, τορκίζομαι. Δική του ιδέα ήταν η κρυφή κάμερα. Πού ξέρω εγώ από αυτά. Δεν άντε χάλω να σας το κρατάω κρυφό. Να με συγχωρέσετε. Μου έχετε σταθεί σαν πατέρας και εγώ σας πρόδωσα. Φρίστε με, διώξτε με, μου αξίζει. Μόνο σας παρακαλώ, μη μου κρατάτε κακία. Ηρέμησε, ούτε θα σε διώξω, ούτε κακία σου κρατάω. Στέτσι ο καθηκαράς ο Σερέτης. Σε χρησιμοποίησε. Με έχει στο χέρι, κυρία Αποστόλη. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, έμπλεξα άσχημα, πολύ άσχημα. Με βοήθησε βέβαια να τη καπουλάρω, αλλά του χρωστούσα. Και βέβαια βρήκε τον τρόπο να του το ξεπληρώσω. Τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσει να του δίνει ραπόρτο, αλλά τόσο όσο. Θα μαθαίνει μόνο αυτά που θέλω εγώ. Δεν πρέπει να καταλάβει το παραμικρό. Θα παίξουμε το παιχνίδι του, αλλά με του δικού μα κανόνε. Τι κοιτάτε. Πού μπορώ να στήσω μια κάμερα, να γράφει ό,τι γίνεται εδώ μέσα. Να γράφει. Τα πάντα όλα. Όλα, Τζία. Πρέπει να τον αρπάξουμε από τα χαμνά και να μας παρακαλάει να τον αφήσουμε. Λέγε, μπορώ να στηριχτώ πάνω σου. Μπορείτε. Μπορείτε, κυρία Αποστολή. Αντέχω πολλά, η Ρουφιάνα. Τόλι! Σ' αποθεώσανε πάλι, μανάριμε. Τόλι, σας άπια. Τι θες στο καμάρι του Σουργελού. Σε χλαμάρες, μωρέ. Κάτι τραγούδια θα αναφορέσει το πρόγραμμα και μου ζήτησε τη μόνη. Γιατί δεν ήρθα στο γραφείο σου να τη ζητήσει, αλλά έρθεις εσύ στο καμαρίνι της. Πού πάει το μυαλό σου, ρε μωρά μου. Τώρα περνούσα απ' έξω και με φώναξε. Δεν μου τα λες καλά, Τόλι. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Αλήθεια σας λέει, κυρία Σιλβή. Τον πρίξατε τον άνθρωπο. Κεριά, σκοπινά μέλες, κυρία. Καλή, το μόνο εύκολο. Τζέα, μην ξεχαστεί σε πέντε βγαίνει, έτσι. Σε τόσο γραφείο. Αν σε ξαναπετύχω να του μιλάς τα μουλοχτά ή ακόμα χειρότερα να του χαμογελάς, θα σε θάψω. Χαζή και ατάλλαντη ξανθιά. Γι' αυτό είσαι όλο ψουψού και ψουψουψού με τον Αποστόλη. Κι εγώ που νόμιζα ότι... Εσύ έχεις πρόστιχο μυαλό. Τον Αποστόλη τον σεβόμουν και τον εκτιμούσα σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Και θα σε εμπόδιζαν αυτά να του την πέσεις. Δεν είμαστε όλες ίδιες, Σιλβή μου. Είναι κάποιες που έχουν και ταλέντο και κάποιες μόνο πουτανιά. Κάθε μια με τα προσόντα της. Αν πιαστείτε πάλι στα χέρια, εγώ στη μέση δεν μπαίνω. Το ξεκαθαρίζω από τώρα. Τη βαρέθηκα, δείτε τη φαγόμαρα. Άμα να τρογόμαστε έτσι μεταξύ μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό απλά τον πυλό. Τον ποιο? Για το Σερέτη, λέει. Και το DVD, πώς βρέθηκε στα χέρια σου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Αποστόλης το εμπιστεύτηκε σε σένα. Εγώ μπορώ. Το είχε φαίνεται χού συγχωρεμένο. Σε εμπιστευόταν λάθος χέρια. Θα την αφήσουμε να μας εξηγήσει, ή θα κάνουμε εικασίες. Όταν σκοτώθηκε ο Φουκαράς, ο Αποστόλης τρομοκρατήθηκα. Δεν είχα πια κανένα να με προστατεύσει από το Σερέτη. Θα με έκανε ό,τι ήθελε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω το DVD. Μου είχε πει που θα το έκρυβε σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι κακό. Θράσο! Τι θράσο, καλέ παλάδοσε! Μόνη σου είσαι! Φυσικά, τι νόμισες! Τι στο διάλογο ήταν κρυμμένη πίσω από το γραφείο, λέγε! Τώρα, αν σου πω ότι ζαλίστηκα και έπεσα, θα με πιστέψεις! Όχι, βέβαια! Τότε τι να κάτσω να συζητήσω μαζί σου. Αντί να ενδιαφερθείς, να με ρωτήσεις μήπως κάτι, βρε αδερφέ, σοβαρό μου συνέβη. Έτσι πέφτουν οι άνθρωποι στα καλά του καθουμένου. Να πάει να κοιταχτείς! Σουργελό! Γι' αυτό πέφτει η πλάτη της Πολυθρόνας. Εσύ ευθύνεσαι και γι' αυτό. Δεν είναι ώρα για καταμερισμό ευθυνών. Πολύ θα αρχαίο το χειρίχθη σήμερα το αφεντικό, ε. Όταν πρεσάρετε το παθαίνει, το παρατήρησα κι εγώ. Έχει κάνει καμιά ιδέα. Ευπρόσδεκτες όλες, ακόμα και οι πιο ατελέσφορες. Έχουμε ένα γερό χαρτί στο μανίκι. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Προτείνω αρχικά να μπλοφάρουμε για να δούμε αν θα τσιμπήσει. Δεν έχουμε περιθώρια για μπλόφες. Ήδη μας έβαλε λουκέτο στο μαγαζί. Το καθήκη! Δηλαδή μας έκλεισαν διαπαντός. Όχι αφεντικό, να μας τρομάξει θέλει. Θα μαυκωθεί λίγο παραπάνω το λάδο, αλλά εσύ δεν κάνει την κουνιέθ. Ναι, μην χάνουμε χρόνο. Με το DVD τι θα κάνουμε, αποφασίστε. Θα το παίζουμε κάθε βράδυ σε γιγαντοοθόνη. Τέτοια ερμηνεία να πάει χαμένη. Θα κάνουμε αντίγραφα. Και ένα κατάλογο που πιθανώς παραλήπτες. Λοιπόν, είπες. Ο Σερέτης τρέμει τη γυναίκα του. Και να ήταν ο μόνος. Τον πεθερό του φαντάζομαι. Τον αρχηγό της αστυνομίας και τον τύπο. Ποιο τύπο? Της εφημερίδας.
Με βλέπω πρωτοσέλιδο στα περίπτερα. Αφού γι' αυτό ζεις. Κοίτα ποια μιλάει. Η αρχιψωνάρα. Που αντί να βάλει τα δικά μας ονόματα στην ταμπέλα του μαγαζιού, έχει μοστράρει μόνο το δικό της. Καλλιτεχνική διεύθυνση Σιλβή. Και τι διευθύνεις, Μιχέσο. Κόφτε το. Για πόσα αντίγραφα μιλάμε, αφεντικό. Βγάλετε καμιά σαρανταριά για αρχή. Τι με κοιτάτε, θα τον φάμε, θα μας φάει. Τέρμα τα παιχνιδάκια. Και αφού μας κλείσανε, πάω σπίτι μου για αγρανάπαυση. Αγρανάπαυση. Αυτά είναι τα καλά της εκδοχής. Εμείς που μένουμε στο κέντρο. Αχ, Νικολάκη μου, έτσι σε θέλω, αγόρι μου. Άμεση δράση. Δεν έχασες το χρόνο σου. Καλά στο αγόρι. Αγία μου, τι ήταν αυτό. Φύγε, φύγε. Θα φωνάξω την αστυνομία. Θα φωνάξω παπά. Τι πάει έτσι, ρε γαμώτο. Μαμά. Άμα είναι ο Νικόλας, μην τολμήσεις να του ανοίξεις. Όχι, όχι, δεν ανοίγω με τίποτα. Και πες του να τζάσε, γιατί θα του ταχώσω και θα το ξαναπιάσει ο αφιένας του. Καλέ, δεν ακούτε που χτυπάει η κοπέλα. Μια χαρά, ακούμε, μην ανακατεύεσαι. Ποια κοπέλα? Παλαγωμάρες, γιαγιά σου. Τι δίδε από την μπαλκονόπορτα. Μπαίνει, εσένα ψάχνει σίγουρα. Με θέλει? Εσύ σε ρε, I don't believe it. Πώς σκίτσι. Καλά, φλασάρισα τώρα. Σε βλέπω ότι και καλά είσαι αλλιώς. You know, virtual reality και έτσι. Πώς το κάνεις? Εγώ είμαι, ρε, μη χαλιέσαι, θα σου εξηγήσω. Ρε, don't touch. Τι έκανες την Μπένι? Ξεκόλα, ρε, Νεφελή. Μιλάς και με τη φωνή της. Να σου πω, ο ψυχίατρος είναι δύο βίλες παρακάτω. Λάθος πόρτα χτύπησες. Μα κόφτω! Η Νεφελή είναι φίλη. Το εωσφόρου. Έχεις καμιά σχέση εσύ με αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Μην προσβάλλεις έτσι την ξένη κοπέλα. Μπένι, πήγαινε με τη φίλη στο δωμάτιό σου να τα πείτε. Η μάνα σου έχει κοντή μνήμη. Μια χαρά είναι η μνήμη μου, γι' αυτό ανησυχώ. Μα κούλα, ρε, τόσο θέλω για να. Όχι, κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις αυτό στη μανούλα, ναι. Χαλάρωσε τότε. Έλα, ρε, Νεφέλη, πάμε. Εσείς την κάνατε έτσι. Χάλια, εσύ τη σπάσαμε. Αν ήμουν στη θέση σου, τα έφευγα. Θα τη στάρω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Αν φταίτε εσείς, I'll put a curse on you. Τι θα μας κάνει, μας απείλησε. Μωρέ, σαρπάζω από το μαλλί και σε φέρνω δυο σφούρες. Άστες. Το χαίρεσαι, ε. Έμπασε τον καρνάβαλο στο σπίτι μου για να μου πας κόντρα. Δεν θα την αποκόψουμε από τον κόσμο, επειδή εσύ έχεις βαθύ να την παντρολογήσεις με εκείνο το ραπανάκι. Τα πράσα έχουν τον πόη, αλλά τα ραπανάκια ανοίγουν την όρεξη. Οκ, κι εγώ όταν το είδα για first time το σπίτι, φρίκαρα. Ρε εσύ, πώς είσαι εδώ μέσα? Συνήθισα. Δεν δυσκολεύτηκες και πολύ. Explain. Εγώ, εσύ. Τι να σου εξηγήσω. Περνάω φάση. Ναι, το βλέπω. Τι σου κάνανε, ρε Πένι? Να ρίξω σύρμα για ντού, να τον μπλακάρουμε όλο, μαύρο από πάτωμα μέχρι ταβάνι. Γουστάρεις? Άρα, Νεφέλη. Μου λείπετε, ρε. Φακ. Πώς τα έχω κάνει έτσι, σκατά. Τη μία μου λείπετε και την άλλη θέλω να δω κανέναν. Και μετά ξαναφλασάρω και θέλω να τρέξω να σας βρω και να βολτάρουμε στα graveyards. Και μετά θέλω να πέσω πάνω στον Νικόλα και να τον καταπιώ ολόκληρο. Και να με καταπιεί κι αυτός και να τρυπάρουμε χωρίς joint, έτσι από μόνοι μας. Γιατί είναι τρυπάκι, ρε, εσύ ο ερωτάς, δεν είναι? Είναι. Shit. Φασώθηκες, ρε. Άσχημα. Τον ξέρω, δικός μας. Όχι. Και ούτε πρόκειται να τον μάθεις. Γιατί? Γιατί δεν γουστάρω. Οκ, το πιάσα. Με κανένα κυριλάτο έγινε η φάση και ντρέπεσαι να τον δούμε. Στάξανε δική σου κανένα φραγκάτο. Έτσι εξηγείται γιατί έκοψε από τα στέκια. Όχι, ρε, δεν είναι. Και καλά έκανες και έκοψες. Γιατί αν σε δουν έτσι θα φρικάρουν. Γιατί θα φρικάρουνε? Τι γιατί, ρε, ρωτάς. Μας πούλησες άσχημα. Και πουλήθηκες κι εσύ. Γιατί πουλήθηκα, ρε, Συνεφέλη, επειδή άλλαξα look. Λίγο το έχεις. Έγινες μία μόλις τις άλλες, ρε. Μπήκες στη γραμμή, προβατάκι. Ενώ πριν ήμουνα μία σαν και σένα. Σε άλλη γραμμή. Τι συγκρίνεις, ρε, εμάς με τις άλλες έχουμε καμία σχέση? Έχετε. Κριτικάρετε το ντύσιμό τους και το lifestyle τους όπως και αυτές κριτικάρουν το δικό σας. Ποια διαφορά? Άμα δεν τη βλέπεις, να τζέσω καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Όλα φέκρε, γαμούτο. Όλα. Survivor, δικαί μου. Ο μόνος untouchable, όλοι οι άλλοι ευνούχοι. Κοπελιά, από εκεί πάει υπόγειο. Σε τραβάν τα τάρταρα, το ξέρω, αλλά η έξοδος είναι από εκεί. Πώς να μας
μας βρήκε κανένα κακό τόσα χρόνια με τέτοιες παρέες, Άγιο είχαμε. Μαμά, αν ξαναμπουκάρεις έτσι το δωμάτιό μου θα την κλειδώνω την πόρτα, ξηγημένη! Δεν γουστάρω να μπαίνεις έτσι! Έκλαιγες! Άκουσες τι σου είπα! Άκουσα, γιατί έκλαιγες! Το φρικιό σε τάραξε! Δεν μ' άφησες να τη διώξω και ορίστε το αποτέλεσμα! Αλλά βέβαια τη Μανούλα δεν την ακούτε ποτέ! Η Μανούλα είναι υπερβολική, όλα τα ξέρετε! Την τύφλα σας δεν ξέρετε! Καλά δεν είχες ξεκόψει! Τι τα δες το παρεδώσε με τόσα αποβράσματα, ε! Κοίτα, κακομοίρα μου, να μην ξανακυλήσει! Να μην ξανακυλήσω, μωρέ! Δεν ήμουν άρρωστη! Μωρέ, ήσουν, αλλά δεν στο λέγαμε για να μην χειροτερέψει! Δεν μα σχέζει. Ορίστε, οι κακέ επιρροέ. 5 λεπτά έμεινε εδώ και σε έκανε σαν τα μούτρα τη! Πένι, Πένι. Δύο κουβέντε να σου πω και ύστερα κάνω ό,τι θέλει. Σε παρακαλώ, θα με ακούσει. Έχει δίκιο σε όλα. Σκέφτηκα πολύ αυτέ τι μέρε και είδα πόσο λάθο ήμουν. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν θα προσποιηθώ ότι μ' αρέσει που ξαναφόρεσες τα μαύρα. Που τέλος πάντων ξαναβάφτηκες έτσι, αλλά αφού το θέλεις, δεν μπορώ να σε εμποδίσω. Ποιος είμαι εγώ που θα σε αναγκάσω να κάνεις κάτι που δεν γουστάρεις. Θέλω να είμαι μαζί σου. Αυτό μόνο. Το λίγο που σε γνώρισα, κατάλαβα τι άνθρωπος είσαι. Και αυτό που είσαι, μ' αρέσει πολύ. Τι λες, θα πω. Ποια είσαι εσύ? Ναι, θέλει, φίλη μου. Πένι, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Αυτός είναι. Ναι, και χαίστηκα άμα δε σου. Πούλα ρε, θα σπάει ο δικός. Όχι στο look. Επίοικος είναι για τα μπάζα. Στην παρούσα φάση το ρετούς δεν αρκεί, αναδόμηση χρειάζεται. Και I'm not so sure. Άσε ρε που του ρίχνεις ένα κεφάλι με το μαλλί πράσο, που να το φριζάρεις κιόλας. Πώς θα σπάει, εσύ loser τον έβγαλες. Από feeling όμως ήταν the best. Πένι, δεν ξέρω αν άκουσες, αλλά... Όλα. Ακόμα και αυτά που σκεφτόσουν και δεν προλάβεις να μου πεις. Και ναι. Ωραία. Πρόταση. Οι μάτρες του σπιριόρου παίζουν απόψε στο F-Death. Όπως λέμε, ευζήν. Θα πιάνεις με το πρώτο. Λοιπόν, γουστάρετε. Εγώ μέσα. Νικολά. Ναι, πάμε. Πρέπει να ρίξω κάτι μαύρο πάνω μου ή μπορώ να μπω και έτσι? Τι θα γίνει, ρε? Θα φύγουμε καμιά φορά? Αν δεν μπορεί να περιμένει, θίγω και φύγε. Ω, μη με πρίβεις. Για το καλό σου το λέω. Δεν είναι ώρα να τη μιλήσει. Άσε να περάσει. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θα τη τα πω κι ό,τι βρέχει, θα κατεβάθει. Καλά, μην τρέξει σε μένα με τα σαδαρμένο σκυλί. Θα τηλεφωνήσει εσύ στο Σαρέτη. Μόλις έχω τα αντίγραφα του DVD στο χέρι, θα κάνω την πρώτη κίνηση και βλέπουμε. Ή που θα τον εξαγριώσουμε εντελώς, ή θα υποχωρήσει με ελαφρά πηδηματάκια και θα μας αφήσει την ησυχία μας. Πόσο περισσότερο δηλαδή να εξαγριωθεί? Μην το λες. Παίζει την καριέρα του, ο γάμος του, δεν είναι λίγο? Τζία, έχεις κάποιο μέρος να κρυφτείς για λίγες μέρες? Σε σένα θα ξεσπάσει πρώτα. Δεν βαριέσαι, βρε Ρίκο. Συνηθισμένη με στα δύσκολα, έτσι κι αλλιώς μέσα στον κίνδυνο ζω. Άσε που δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να με πειράξει. Αν πάθω κάτι, θα είναι ο βασικός ύποπτος. Φιλάκια σε όλους! Εσύ, θα μείνεις στο Ζανκλόντ απόψε ή επιμένεις? Επιμένω! Και δεν θέλω λέξη για αυτό το θέμα. Φιλβί, άθουμε να. Μη μιλάς, ρε! Δεν θέλω να ακούω τη σκατοφωνή σου! Που σου είπα ότι μ' αρέσει το θού σου και συνόμιζες και εγώ δεν ξέρω τι νόμιζες, γελίε! Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχουμε! Θα μ' αφήσει, θα μιλήσω! Ρίκο, φεύγει, σε παρακαλώ. Σιλβί. Πήγαινε. Ας πει ότι έχει να πει, να τελειώνουμε. Λοιπόν, καληνύχτα και ψύχρεμα. Είμαστε ήδη φορτισμένοι, δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φόρτιση. Ο Θράσος έχει δίκιο, μόνο ενωμένοι θα νικήσουμε. Λέγε. Και περιληπτικά, το ρεζουμέ. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να δεις αυτό που είδες. Το βίντεο του Αποστόλη λες ή το έσχω στην ντουλάπα σου? Όχι, έσχος. Εγώ ήθελα να... Αφού δεν μπορούσα να έχω εσένα, ήθελα να... Να έχω τουλάχιστον κάτι δικό σου. Να το βλέπω και να... Να φτιάχνεσαι! Είσαι άρρωστος. Γι' αυτό μου έκλεψες τον μποάκι τις γόβες. Να το βλέπω και να μου φτιάχνει τη μέρα. Θα τα δώσω πίσω. Ούτε να το διανοηθείς. Σιλβί. Σ' αγαπάω. Στο παγορεύω! Και τι περίμενες, ρε! Ότι τραχόμουν να μείνω σπίτι σου και θα πέφτα στην αγκαλιά σου. Ε, γι' αυτό μου πρόκεινες φιλοξενία! Τόσο χαμηλά δεν πέφτω, βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Και από εδώ και πέρα δεν θέλω καμία κουβέντα μαζί σου. Και όταν θα με βλέπεις, ή θα κοιτάς το πάτωμα ή θα αλλάζεις κατεύθυνση. Εξηγηθήκαμε! Ένα πράγμα, είχε δίκιο, ρε φίλε. Στάχος, ε. Χαμένη υπόθεση είμαι. Με ξεφτύλιθε με. Με κανένα με το πάτωμα με ταλαπάτησε. Και συνεχίζω να τη θέλω τρελά.
Περιμένω μέρες να μου τηλεφωνήσει. Πού έχεις εξαφανιστεί? Μην παίζεις μαζί μου. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε. Μωρή, σιωπή μου θα είναι η τιμωρία του. Τον είδες? Έχουμε γίνει σκορποχώροι και αυτό στα διαφορία. Ούτε ένα τηλέφωνο να πάρει να δει τι γίνεται. Έλα, άσε την γκρίνια στο τραπέζι. Δεν κάνει. Δεν γκρινιάζω, λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αμάντα, γιαγιά, δεν είμαι ζώο. Λίγο σούβαλα. Εφεύτω και θα σου φέρω. Βγάλε, βγάλε. Και μην το πεις στη σάλτσα. Μετά έχω φταίω που φουτάω παπάρες. Άρρωστος είσαι, αγόρι μου. Οχ, μια χαρά είμαι. Απλώς αποφάσισα να κόψω τις γουρουνιές. Κακό είναι. Όχι, αλλά κάνε μας μια εισαγωγή να μας προετοιμάσεις. Πού να το φανταστούμε. Μπράβο, βρε. Επιτέλους, τα αποφάσισες. Να σε χτυπήσει κανείς τον πισινό, τρέμουν τα μαγουλά σου. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πώς έτσι τόσο νωρίς? Θα μείνει κλειστό το μαγαζί μέχρι να κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση. Θα πηγαίνω κι εγώ που και πού, βέβαια, να επιβλέπω. Σκεφτόμαστε να ανανεώσουμε και το πρόγραμμα. Η Τζία θα παραμείνει στο σχήμα. Δεν θα αλλάξουμε το σχήμα. Και προς τι τόσο ενδιαφέρον? Συμπάθειες δεν κρύβονται. Αστεία, αστεία, όσο περνάει ο καιρός, τόσο το εκτιμώ περισσότερο αυτό το κορίτσι. Θετικό πλάσμα και με μεγάλη καρδιά. Λέλα, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς πάνε τα πράγματα, όλα καλά? Μαμά, πες στον κύριο να μην κάνει ηλίθιες ερωτήσεις. Τίποτα δεν πάει καλά και το ξέρει. Τίποτα δεν πάει καλά και το ξέρεις. Μην κάνεις ανόητες ερωτήσεις. Ηλίθιες, είπα. Ηλίθιες. Ναι. Τώρα που ανέβαινα, είδα μια κοπέλα που έμοιαζε με την Μπέννη μας όπως ήταν πριν και την Μπέννη μαζί με τον Νικόλα. Τι έγινε, έχουμε εξελίξεις? Να παίξω την περιμένω μπάτσος του. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Μαμά, πες στον κύριο ότι αν θέλει να μαθαίνει εξέλιξη για την οικογένειά του, να ασχολείται με αυτήν που και που. Χρειαζόμαστε κι εμείς μια ανακαίνιση. Αν θέλεις να μαθαίνεις τις εξελίξεις για την οικογένειά σου. Όπα, αρκετά. Κουράστηκα από αυτό το αστείο. Πάω να ξαπλώσω. Μαμά, πες στον κύριο ότι όταν αποφασίσει να έρθει στην κρεβατοκάμαρα, να μην κάνει θόρυβο και να μην ανάψει το φως. Με ενοχλεί. Απόλαυσέ το μια φορά με ηρεμία. Πώς σου φάνηκε το γκρουπάκι, power, ρε! Τι? Έλα, κόφτο! Δεν ήταν τόσο hard, που να ακούσεις κι άλλα. Κι αφού γούσταρες, σε είδα. Το beat σε κούνεις, έλα, παράδειξε το. Ταρακουνήθηκα, σύγκορμος. Πώς σου φάνηκαν, Νικολίτη μου? Ίδια, μπορώ πως τις ξεχωρίζεις. Καλά έκανες πάντως και μου τους γνώρισες. Αν τύχει και συλλάβω κανένα, να ξέρω ότι είναι δικό μας παιδί. Νικόλα, ξέρεις τι θέλω? Να τα λέμε όλα μεταξύ μας, τα πάντα. Και εγώ το θέλω. No secrets, okay? Okay. Ξέρω, είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά το έχω ανάγκη αυτό. Τόσα χρόνια κρυβόμουν από όλους. Από τον εαυτό μου κουράστηκα. Ξέρεις, κι εγώ θέλω να σου πω κάτι, μέρες. Αλλά το αναβάλω γιατί φοβάμαι πως θα την τεράσεις. Κρυβή ρίσκο η αλήθεια. Θα το πάρεις? Εκείνος ο τύπος που σου την έπεσε στο μπαράκι, θυμάσαι? Ο Λιγούρης που πλακωθήκατε. Αυτός. Εγώ τον έβαλα να σου την πέσει. Συνάδελφός μου είναι από το τμήμα, χάρη μου κάνε. Όλο ήταν στημένο. Στημένο! Είπες ότι θα τα λέμε όλα μεταξύ μας. Να σου εξηγήσω. Έψαχνα να βρω έναν τρόπο. Και τον βρήκες! Όχι. Με δούλεψες κανονικά. Όχι. Ναι, αλλά σκατά. Τώρα, ό,τι και να πω, δεν σώζεται με τίποτα. Τούρμπος έκανε, ε. Και αφού ήταν στημένο, γιατί σε βάρεσε κανονικά? Γιατί είναι ηλίθιος. Δεν θυμώσαι. Πώς να θυμώσω με τη βλακία που σε δέρνει. Καλά να πάθεις όμως. Και λίγες σου ρίξε. Κάτι άλλο που μου κρύβεις? Όχι. Αν αποφάσεις το σ' ακούω. Όχι τίποτα. Αυτούς που δουλεύουν με τον πατέρα σου τους γνωρίζεις? Στο μαγαζί. Τους έχω δει 1-2 φορές. Γιατί? Καλύτερα να μην έχεις πολλά παρέδωση μαζί τους. Νικόλα, είπαμε όχι μυστικά. Τόσο μπορώ να σου πω μέχρι στιγμής. Είναι υπηρεσιακό το θέμα. Ξύπνησα. Συγγνώμη, το κλείνω, ορίστε. Το κλείνω. Συγγνώμη, ε. Δεν έχεις ύπνο, ε. Τι είναι αυτά τώρα, ρε Λένα? Φτάσαμε στο σημείο να μην μιλάμε κιόλας. Ας το περιοδικό να πούμε 2 κουβέντες. Ας το περιοδικό. Έλα. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αλήθεια, συγγνώμη. Σαν παιδί κάνεις, το ξέρεις? Ανάποδα το κρατάς. Πάω στο μπάνιο. Σκέψου το μέχρι να γυρίσω. Και ρώτα μου ό,τι θέλεις. Θα σου απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Ωραία, με το χέρι στο λαιμό θα μου απαντήσεις. Δεν βιάζομαι.
Να το απολαύσω πρώτα. Μην την κλείσει τελείως. Να σηκωθεί να την ακούσουν. Σωστά. Για πες μου τώρα, γιατί δεν μου μιλάει. Απ' τη μια μου έρχεται να βάλω τα γέλια και απ' την άλλη τη βρίσω. Καλύτερα δεν είναι έτσι. Δεν ησυχάς το κεφάλι σου. Εσύ τι θα σκάλεψες. Ποιος άλλος θέλει το καλό σου. Πόσο θα κρατήσει αυτό. Μια-δυο μέρες και μετά θα επανέλθει ιδρυμύτερη. Κοίτα να το χαρίσω όσο κρατήσει. Κάτι θα σκεφτώ μετά. Για λέγε, τι πάθατε στο μαγαζί. Μην νομίζω ότι έχαψα τα περί ανακαίνησης. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέει ο λόγος. Οι δικοί μου ανακάλυψαν κάτι ψεύτικα διαμάντια. Τα πασάρα στο Σερέτη. Ο Σερέτης συνέλαβε τους δύο παρκαδόρους μου και μου στείλει την πολεοδομία. Δεν λες που μου κόψε και φύτεψα τα ψεύτικα. Το φαντάστηκα ότι θα ψάξουν και εδώ. Ποια. Τι είναι. Τα ψεύτικα είναι δική σου ιδέα. Καλέ, γέμισα όλο το σπίτι. Στις κούκλες που είναι στην αποθήκη, στο πλυσταριό, στην κουζίνα. Δηλαδή, κάτσε. Μπήκαν στο σπίτι. Και πώς δεν τους πήραμε είδηση εμείς. Α, το πάρτι της Τζία. Τώρα εξηγείτε γιατί η Σιλβή φαγώθηκε να έρθει στο μαγαζί. Για να μείνει άδειο το σπίτι. Για μια ακόμα φορά με κοροϊδέψανε. Έλα, ηρέμησε. Τα αληθινά παραμένουν στα χέρια μας. Αυτό μετράει. Χαρισμά στα αληθινά. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να απαλλαγώ από το Σερέτη. Μωρέ, ευτυχώς που η Τζία έχει στα χέρια της τα DVD. Ευτυχώς. Ποιο DVD. Εκείνης και του Σερέτη σε αποκαλυπτικές στάσεις. Α. Άλλος το λέω, άλλος το βλέπεις. Η Τζία φωτιά. Να βγάζει το Σερέτη νοκάουτ από τον πρώτο γύρο. Και ο Σερέτης να της παραδίδεται μαχητή και να απαντάει σε όλα. Ό,τι θέλετε μας κάνετε στο κρεβάτι, ό,τι θέλετε. Ο ορός της αλήθειας δεν έχει τέτοια αποτελέσματα. Κύριε Γκίκα, έχω στη γραμμή κάποιον κύριο Θεσσαλό. Από την προφορά σαν αλλοδαπός φαίνεται. Τι κάνω, σας τον περνάω. Αμέσως. Μην το ξανακάνεις αυτό. Πέσω το κεφάλι μου κορώνα γράμματα. Θα μπορούσες τουλάχιστον να απαντάς στις κλήσεις μου, όχι να με έχεις στο σκοτάδι. Πού είσαι και τι κάνεις. Πότε σκόπευες να μου πεις για τα διαμάντια. Δεν με προστατεύεις έτσι. Η άγνοια σκοτώνει. Πάρε με αύριο ίδια ώρα. Έχουμε εξελίξεις. Κύριε Γκίκα, επειδή πρέπει να κλείσω το μήνα, θέλετε βοήθεια με αυτά. Όχι. Κάτι έλεγες για το μήνα. Ναι, διευκρινίστε μου τι να κάνω με αυτό το λογαριασμό. Να πω στο λογιστή να περάσει τις καταθέσεις στα έξοδα ή όχι. Δεν θα πεις τίποτα και πουθενά. Μα είναι μεγάλα τα ποσά και δεν. Δουλειά σου είναι να καταθέτεις ό,τι σου ζητάω εκεί που σου ζητάω. Οτιδήποτε άλλο δεν σε ενδιαφέρει. Μάλιστα. Κλερή, σου φέρομαι απότομα μερικές φορές, αλλά ξέρω ότι μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Φυσικά και μπορείτε. Εγώ χαίρομαι πολύ που δουλεύω κοντά σας και καταλαβαίνω ότι μερικές φορές η πίεση της δουλειάς και το άγχος σας κάνουν αυστηρό. Δεν σας παρεξηγώ. Σε ευχαριστώ. Αυτός ο λογαριασμός για να τελειώνει το θέμα δεν υπάρχει για κανέναν άλλον εκτός από μένα και σένα, κατάλαβες. Μόνο για μας τους δυο. Μείνετε ήσυχος. Τώρα στην όμως Ερέτη, παρακαλώ. Ναι. Ερίκος Γκίκας. Με δύο λόγια, Σερέτη, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Αν δεν σταματήσεις να μας πιέζεις, θα σε κάψω. Ούτε που φαντάζεσαι τι κρατάω στα χέρια μου. Τα παπάρια μου κρατάς και σου πέφτουνε βαριά, χασοδίκη. Άντε από εκεί, δικηγοράκο της πεντάρας, χαρτογιακά. Βρε, άντε επιδείξου που θα με απειλήσεις κιόλας, βλογιωγωμένε. Έχεις το διάολο, παλιολαμόγιο. Ναι. Βρε καλό στον Καντίνσκι, περάστε! Τι τρώγονες ρε μεγάλες, στη σχολή σας τα μαθαίνουν τα... Ξέρεις το ενοχλητικό που είναι? Το χιουμοράκι βλέπω δεν το έχεις χάσει τόσα χρόνια στη στένη. Για να δούμε αν από σήμερα θα σοβαρέψεις. Γιατί να σοβαρέψω, τι λέει τους εδώ κύριε αστυνομία τώρα, σοβαρέψω. Σε λίγες μέρες τελειώνει και η ποινή μου και μετά ελεύθερος και ωραίος. Όπα! Καλά, είσαι πολύ τζόρας, αδερφέ μου. Μ' αρέσει που δεν έχεις χάσει ούτε και την αισιοδοξία σου, Καντίνσκι. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω εδώ? Τη βιογραφία σου. Τεύχος την έχω μαζέψει. Από όταν ήσουν 12 χρονών στο αναμορφωτήριο. Ευστάθιος Μαγκλάρας. Ο επωνομαζόμενος και Καντίνσκι. Α, φακελωμένο με έχεις, κύριε Σερέτη. Δεν έχει καταργηθεί το φακέλο μας στην Ελλάδα. Κάποιοι είσαστε σπάνια δείγματα και φροντίζουμε να σας γνωρίσουμε και στις επόμενες γενιές. Ε, η καλύτερη σου δουλειά. Αριστούργημα.
Ναι, καλό κομμάτι, μόνο που δεν το φιλοτέχνησα εγώ. Ούτε ο Πικάσο να σου να Καντίνσκι. Μόνο την υπογραφή σου που δεν έχεις βάλει. Λοιπόν, πριν αρχίσεις τις παπαριές, σου λέω ότι έχουμε βρει και τις μήτρες και τα τούβλα με τα πλαστά στην υπόγα σου. Ρε εσύ, το κράτος σου δίνει άδειες από τη στενή και εσύ τις εκμεταλλεύεσαι για να το ληστεύεις. Αχαριστία. Δεν μπαίνουμε στο πιστό, κύριε αστυνομέ. Άγια σου. Λοιπόν, σε μια από τις άδειές σου δέχτηκες την επίσκεψη της Σιλβής. Τι σε ήθελε? Ναι, τα σκέτα. Να φτιάξω μια διαθήκη του σχωρεμένου του Αποστόλη που και καλά τα αφήνει όλα στο όνομά της. Ούτε η αυθεντική δεν ήταν τόσο αυθεντική. Να σε καλά, ρε Καντίνσκι. Αυτή η πληροφορία μου φτιάξε την ημέρα. Λοιπόν, άμα φερθείς έξυπνα, θα τα ξεχάσω τα πλαστά. Άμα μου κάνεις ζωριλίκια, θα σε χώσω τόσο βαθιά μέσα στη στενή που δεν θα ξαναδείς τον ήλιο. Συνεννοηθήκαμε, καλλιτέχνη. Μου! Ζωρίστηκε. Ξεφυσούσε και άλλαζε πλευρό συνέχεια. Ήθελα να πιάσει την κουβέντα, τον ένιωθα, αλλά εγώ βράχος. Δεν λύγησα. Η ιδέα σου καταπληκτική. Το να τραβάει κανένα άλλο ζόρι, ας πούμε, το αποκλείεις. Τώρα δεν ξέρω το θράσο και τη ζόρι, ας πούμε, για να καίνεις στο μαγαζί. Μην τρελαθούμε κιόλα. Στέργεται. Καλημέρα. Πω. Είχα ξεσυνηθίσει να κοιμάμαι τόσες ώρες και σηκώθηκα σαν άρρωστος. Τι έγινε, ο μικρός έφυγε κιόλα. Σήμερα θα μπορούσα να τον πάω εγώ σχολείο. Μαμά, πες στον κύριο ότι ο γιος του φέρεται παράξενο και ότι πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του ως πατέρας. Το παιδί έφυγε πολύ πρωί χωρίς να φάει πρωινό. Ναι, και με κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Θα σαβουρώσω 5-6 τυρόπιτες στο κηλικείο, μην ανησυχείτε. Όσο για τα μούτρα, έτσι ήταν πάντα ο Βασιλάκης. Με τα μούτρα κάτω. Μαμά, πες στον κύριο ότι δεν περίμενα καλύτερη απάντηση. Η αναισθησία του είναι χρόνια πάθηση. Μου μιλάς, δεν μου μιλάς, καταφέρνω με τις πτώσεις. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα, Ερίκο. Όχι, δεν είμαστε καλά και απορώ που έχεις το θράσος και μου μιλάς μετά από ό,τι έγινε. Δώσε το τηλέφωνο. Μαμά, πες στον κύριο να με διακόπτει όταν μιλάω στο τηλέφωνο. Αντί να με υποστηρίξεις, πήρες το μέρος της τσούλας και αυτό δεν το ανέχομαι. Τέλος πάντων, δικαιολογίες του κόλου. Μαμά, πες στον κύριο, τον θέλει ο Ερίκος. Σε θέλει ο Ερίκος. Το βαρέθηκα το παιχνιδάκι. Καλά, Ερίκο. Τι έγινε? Ωραία. Για στείλ του ένα αντίγραφο να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ειδοποίησε τους άλλους να βρεθούμε το βράδυ στο μαγαζί. Όλοι μαζί θα είμαστε καλύτερα. Ένας-ένας είμαστε εύκολος στόχος. Παναγία μου! Έλα ρε Βασίλη, εσύ είσαι. Αστεία είναι αυτά τώρα. Μην το ξανακάνεις. Και είναι και περίεργες ημέρες. Τι έγινε? Τι δουλειά έχεις εδώ τέτοια ώρα? Πότε θα μου το έλεγες? Ποιο? Ότι με βρήκες μαλάκα και με δουλεύεις. Τι λες, ματάκια μου τώρα? Τι λέω, ε? Δεν φτάνει που το κάνεις με τον κολόγερο. Έπρεπε να το τραβάτε και με κάμερα, ε? Και τα έδωσες όλα, έμαθα. Το ευχαριστιώσουνα ή είσαι ευσυνείδητη επαγγελματίας? Το ξέρεις γιατί. Ποιος το είπε? Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Κι εγώ ξεκίνησα δίαιτα για πάρτι σου. Για να σ' αρέσω. Για να σ' αγκαλιάζω και να μην τρέπουμε που είμαι χοντρός. Μπορεί να μου μ' αρέσει έτσι όπως είσαι. Φτάνει, κόφτω. Δεν έπαιξε καθαρά μαζί μου. Ποτέ. Γιατί ρε Τζία. Γιατί ρε γαμότο. Με έχεις τρελάνει στο δούλεμα, γαμότο. Αφού θέλεις καθαρές εξηγήσεις, θα τις έχεις. Όχι, Βασιλάκη, δεν το ευχαριστιόμουν. Αναγκαστικά το έκανα και το ξαναέκανα και το ξαναέκανα και το ξαναέκανα. Όσες φορές μου το ζήτησε. Γιατί? Γιατί όταν ξεπάστρεψα το τσογλάνι που πήγε να μου καταστρέψει τη ζωή, ο Σαρέτης με ξελάσπωσε. Όχι από καλοσύνη, βέβαια. Για να με έχει του χεριού του. Τι τσογλάνι? Όταν ήρθα από το χωριό ήμουν πανικόβλητη. Έψαχνα κάτι, κάποιον να γραπωθώ για να επιβιώσω. Το γνώρισα και αυτός με παραμύθιασε ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω του και για καριέρα και για οικογένεια. Ο Σαρέτης. Ο Σαρέτης μπαίνει μετά στην ιστορία, μην με διακόπτεις. Το χάψα το παραμύθι, κανονικότατα. Μέχρι που κατάλαβα ότι πήγαινα με πασάρι στους φίλους του. Δεν άντεξα. Προσπάθησα να το βάλω στα πόδια, πήγα να το σκάσω, με κυνήγησε. Πια να με εμποδίσει και. Ούτε που κατάλαβα πότε βρέθηκε κάτω από τις ρόδες. Τον πάτησε με το αυτοκίνητο? Όχι, με το ποδήλατο. Ακόμα εδώ είσαι. Έχω κάνει φόνο, πόσο πιο καθαρά να σου το πω. Αντεγοράκι μου, βάλ' το στα πόδια. Και παράντα με στην ησυχία μου. Έλα, φύγε. Δεν κάνω εγώ για σένα. Ρετζία, μην πίνω ξαναφλωμόνι στο ψέμα. Μακάρι να ήταν ψέμα. Μακάρι να μην είχα έρθει ποτέ στην Αθήνα.
Μακάρι να είχα στρίψει το τιμόνι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Όπα, δηλαδή τα έχουμε μία killer. Όσο πάει το πράγμα, γίνεται όλο και πιο wow. Όχι και killer. Δεν τον έκοψα και φέτες σαν τον Γαλαίο. Μια μεταμάξη του δώσα. Σιγά να μην δώσει ένα 85. Ναι. Αυτό ήρθε για σας. Συμπλήρωσε την κατάθεση του Καντίνσκι. Πρόθυμος και με μεγάλη του χαρά. Έτσι. Μ' αρέσει να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους. Για τα μάτια σου μόνο. Ποιος το έφερε αυτό, τον είδες? Όχι, ο φρουρός μου το έδωσε. Κάτσε έξω από την πόρτα και μην αφήσεις κανένα να περάσει. Τι τρέχει? Ρε, κάνε αυτό που σου λέω και ας σε ρωτήσεις, έλα! Αυτό ήτανε κουφάλες, θα σας θάψω! Θα σας θάψω, τελειώσατε! Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο, ρε Σαλιάρη. Μου ταράει στο νευρικό μου σύστημα. Γιατί? Τι γιατί, ρε. Δεν σου φτάσω χέσιμο που σου ρίξε. Θες και συνέχεια. Τη υποθιέθηκα ότι θα τα πάω πίσω. Ξύνεσαι να σε δίπλα της, παραδέξου το. Εμένα μου φερόταν έτσι, όχι να της ξαναμιλήσω. Ούτε ζωγραφιστή δεν θα δει. Α, θέλει λαδάρα κοτσφαλικά, Κέφ. Θε ξέφτει η αμαλήθεια και πάλι το όνομά της παραμιλούθηκε όλη νύχτα. Χαίρεμαι. Είχα στήσει καυγά μαζί της, ρε. Γι' αυτό παραμιλούσα. Αγιαθ, μόνο τον ύπνο θα αποκαλεύεσαι. Μη μου την παίρνεις και θα αποδείξω σε όλους σας αν είμαι τσαμπουκάς ή όχι. Μη μας βάλει τα γυαλιά και η Τζία. Κάτσε να τελειώνουμε με το σερέτη και θα πάρει σειρά η αμαλίτσα. Τι θα κάνει, Θεοδόρικε? Δεν είναι πια ανάμεσα σε εκείνη και εμένα. Απείλησε την ασφάλεια της δουλειάς και θα το πληρώσει. Θα της πάρω τις κολοκασέτες με κάθε τρόπο. Ευκαιρία ψάχνω να μπουκάρω στο σπίτι του γκόμενου και να τον ξεκάνω. Τι φταίει αυτό τώρα? Μόνο αυτό φταίει. Αν δεν έπαινε αυτός ο παπάρα στη μέση, η αμαλίτσα ούτε που θα το σκεφόταν να μ' αφήσει. Μη σου πω τη δική του ιδέα ήταν να μου πάρει το παιδί. Μόρα θα το φάω στην τσίχρα. Ναι, κοίτα μόνο να το γεμίσει το όπλο πριν ρίξει. Όχι τίποτα άλλο. Μην γίνει δρεδηλικέ στον γκόμενο. Προτείνω να κρατήσουμε την αρνητική μας ενέργεια για το σερέτη. Και όχι να την πετάμε ένα στα μούτρα του άλλου. Καλά λέει. Άλλωστε, εγώ το βρίσκω πολύ γλυκό αυτό εκ μέρους του Ζαγκλόντ. Είσαι γνωστό βούρλο. Απορώ πως δεν έχετε ταιριάξει. Δεν είναι αργά. Άντε κι εγώ κουμπάρα. Καλέ, αυτές δεν είναι οι κόβες που με κατηγόρησες ότι σε τζούρνεψα. Απαιτώ μια συγγνώμη. Μπρέχε σου. Θα μας πείτε τι έγινε με το σερέτη ή θα συνεχίσετε το χαβάλε? Τίποτα δεν έγινε. Άκρα του τάφου σιωπή. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συνηθίζει ο Λεωνίδας. Απορώ πως δεν έχει μπουκάρει ακόμα. Ωπα, ωπα! Μάτσεψε το ρημάδι. Ωραία υποδοχή. Συγγνώμη, αφεντικό. Τι έγινε, τι είναι αυτά? Δεν δίνει θυμαθία, αφεντικό. Ναι, τους παραδώσαμε σημασία. Είχες καμία είδηση από το σερέτη? Τίποτα. Ήλπιζε ότι θα έχετε εσείς. Κάτι μαγειρεύει. Αποκλείεται να είδε το DVD και να μην έγινε εξάλλως. Μπουρλότο θα έχει γίνει. Το υπογράφω, το ξέρω καλά. Τότε θα κάνει ξαφνικά την επόμενη κίνηση για να μας πιάσει τον ύπνο. Τα μάτια μας ορθάνεται λοιπόν. Ας μην επαναπαυόμαστε. Και όταν ξεμπλέξουμε με το σερέτη, έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα να λύσουμε. Τι θεματάκια? Όπως ότι εισβάλλατε στο σπίτι μου χωρίς να το ξέρω και στήσατε ολόκληρη πλεκτάνη εις βάρος μου. Πάρτε γενεθλίων, έτσι, Τζία. Δεν ήταν δική μου ιδέα, κύριε Θρέωσο. Βούλωστο. Καλησπέρα. Τον κύριο αστυνόμο. Καιρό είχαμε να σας δούμε. Δεν δουλεύουμε σήμερα. Δεν σας ενημέρωσε ο διοικητής σας? Μας το έκλεισε το μαγαζί. Πώς, με ενημέρωσε. Δεν ήρθα για διασκέδαση. Τι κάνεις, χειροπέδες? Βγάλτε τους αμέσως, βάλτε μου! Σας παρακαλώ, τι πρόβλημα είναι αυτά? Ζητάω συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Κυρία Μπουζάνη, συλλαμβάνεστε. Εγώ! Γιατί! Τρελώσει, άνθρωπέ μου! Ερίκο! Με ποια κατηγορία? Απαιτώ εξηγήσει. Είμαι ο δικηγόρο τη. Και εγώ απαιτώ! Πώς εισβάλλετε έτσι ιδιωτικό χώρο και συλλαμβάνετε τον κόσμο χωρίς να δίνετε εξηγήσει? Εξηγηθείτε! Κατηγορείται για τη δολοφονία του Αποστόλη Κουτρουμπά, του αδελφού σα. Α! Αδύνατο. Υπάρχει μάρτυρα που την ενοχοποιεί. Τι μάρτυρα και σκατά! Είμαι αθώα! Μην τολμήσει, ξέρει τι γνωριμίε έχω στην Ευρωκόπη, θα σε στείλω! Προχώρα! Α, σε μη βοηθιάσε με! Βοηθήστε με, λάχιστε τι κάθε και κοιτάτε! Άσε με! Αου, σημαίνει θα μου κάνουν χειροπέδες! Άσε με, δράσω! Δράσω! Κάνε κάτι, σε παρακαλώ, είμαι αθώα! Δράσω, είμαι αθώα! Ματήστε! Αλήθεια λέει. Είναι αθώα. Εγώ θυκώτω θα τον Αποστόλη. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
νύχτα κατά.